συναντά τον Φίλιππο. Ύστερα από την εκλογή μερικών πρώτων άλλων μαθητών, συναντά τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος γοητεύεται από την παρουσία του Κυρίου, αναγνωρίζει στο πρόσωπό του ότι είναι ο Μεσσίας και επειδή είτο θαυμασία ψυχή, σπέβδει στο φίλο του τον Αθαναήλ να του πει ότι ευρήκαμε το Μεσσία. Και εκείνος αμφιβάλλει, διότι του έδωσε ένα χαρακτηριστικό ο Φίλιππος ότι είναι εκ της Ναζαρέτ. Και ενώ του λέγει ο Φίλιππος ότι «ον έγραψε Μωυσής και οι προφήτε ευρήκαμε τον Μεσσίαν, τον Ιησούν, τον από Ναζαρέτ», ως προσμέντες τις προφητείες και τη μαρτυρία του Μωυσέως καλός, αλλά το ότι εκ της Ναζαρέτ, αυτό δεν είναι το πουθενά γραμμένο. Γι' αυτό και λέγει, μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ? Και τότε του λέγει ο Φίλιππος, έρχου και είδε, έλα και θα ειδείς. Και πράγματι επήγε ο Ναθαναήλ. Πριν δε ακόμη ο Ναθαναήλ χαιρετήσει τον Κύριον, του λέγει ο Κύριος, ήταν κι άλλοι παρόντες, ήσαν και οι άλλοι μαθητές, εκείνοι οι πρώτοι που είχε ήδη εκλέξει, και κάποιος κόσμος, λέγει στον Ναθαναήλ, είδε αληθώς Ισραηλίτης ενώ δόλος ουκέστη. Να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος στο στόμα του. Και που με ξέρεις εμένα? Έκπληκτος λέγει ο Ναθαναήλ. Βεβαίως, του λέει, σε γνωρίζω. Πριν έλθεις, πριν καν σου πει ο Φίλιππος να έλθεις, εγώ σε είδα κάτω από τη σικιά. Βέβαια σημαίνει ότι ήταν πολύ μακριά, ίσως σε κάποια άλλη άκρη του τόπου, αλλά σε κάποια σικιά της αυλής ίσως, του σπιτιού του Ναθαναήλ. Και τι έκανε εκεί ο Ναθαναήλ? Προσήφιε το. Εκεί τον έβλεπε. Πού τον έβλεπε? Ως Θεό. Διότι σε ποιον προσήφιε το? Εις τον Θεόν. Εκεί λέει, σε είδα. Σε έβλεπα εκεί. Έμεινε κατάπληκτος, αγαπητοί μου, ο Ναθαναήλ. Και τότε λέγει, ραβί, δηλαδή διδάσκαλε, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ, σύ είσαι ο Μεσσίας. Και του λέει ο Κύριος, επειδή σου είπα ότι ήσουν κάτω από τη σικιά, γι' αυτό μου είπες αυτά, σου λέγω τούτο, μίζον τούτον όψη, θα δεις πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Από του νυν λέγει, απάρτη, από εδώ και μπρος, όψεστε, θα ειδείτε, των ουρανών ανεογότα, των ουρανών ανοιχτών και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον Υιόν του ανθρώπου, δηλαδή σε μένα. Αγαπητοί μου, εδώ όταν ο Κύριος χαρακτηρίζει τον Αθαναήλ ότι είτο αληθινός Ισραηλίτης που δόλος δεν υπήρχε στο στόμα του, εκθιάζει έναν θαυμάσιον τύπον ανθρώπου, τον άδωλον άνθρωπο, τον ίσιον άνθρωπο. Και φανταστείτε ότι ο Κύριος επαινεί αυτόν τον τύπον, τον ευθύ, τον άδωλο άνθρωπο. Αλήθεια, τι είναι αυτός ο άδωλος άνθρωπος, που ίσως θα θέλαμε κι εμείς, εξάλλου αυτός είναι ο σκοπός και μιας ομιλίας, να μας βοηθήσει όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού να αντιγράψουμε, να γύρουμε αυτά που είναι πρότυπα μέσα στην Αγία Γραφή. Ποιος λοιπόν είναι αυτός ο άδωλος άνθρωπος, ο τύπος του αδόλου ανθρώπου? Βεβαίως δεν είναι ο αναμάρτητος άνθρωπος. Βεβαίως δεν είναι ο άπτωτος άνθρωπος. Δεν είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει πέσει ή δεν δύναται να πέσει. Αλλά είναι ο ειλικρινής. Ο χωρίς δόλων στο στόμα του άνθρωπος, απέναντι όλων των ανθρώπων. Είναι άνθρωπος που δεν έχει υστεροβουλία, δεν έχει ιδιοτέλεια, δεν έχει υποκρισία, έχει αγαθή πρόθεση. Όταν λέγει ναι, το ναι το πιστεύει και είναι ναι. Όταν λέγει όχι, το πιστεύει και είναι όχι. Θυμηθείτε ο Κύριος όταν είπε μην ορκίζεστε, αλλά το ναι σας να είναι ναι σας και το όχι σας να είναι όχι σας. Αυτό που λέτε είναι να είναι αυτό.
Δεν ήθελε ο Κύριος εκεί παρά να υποδείξει ότι πρέπει να γίνουμε άδολοι άνθρωποι. Δηλαδή ίσχυ, ευθύς, ειλικρινής. Να μην έχουμε ψυχή σκαμβή, τεθλασμένη, στραβή, να το πω έτσι απλό ελληνικά. Αλλά ο ειλικρινής άνθρωπος, ο άδωρος άνθρωπος είναι και απέναντι στο Θεό το ίδιο. Γι' αυτό ακριβώς ίσως αγνοεί πολλές φορές ο ειλικρινής άνθρωπος το Θεό. Ψάχνει όμως με ειλικρίνεια να τον βρει. Και όταν τον βρει το Θεό δεν τον αφήνει. Γι' αυτό είναι ειλικρινής στη μετάνοιά του. Είναι ειλικρινής στην πίστη του. Είναι ειλικρινής στην αγάπη του. Είναι ειλικρινής σε όλα απέναντι στο Θεό. Έτσι όπως βλέπετε αγαπητοί, ο άδωλος άνθρωπος έχει θαυμάσιες προϋποθέσεις για να γίνει ένας πάρα πολύ καλός, ένας άριστος χριστιανός, δηλαδή άγιος, ο άδωλος άνθρωπος. Βέβαια ένα μεγάλο μέρος αυτής της αδωλότητος της ψυχής ενός ανθρώπου ανήκει στην αγωγή. Προσέξτε αυτό το σημείο, ανήκει στην αγωγή, ανήκει δηλαδή στους γονείς για τα παιδιά τους. Όταν τα μεγαλώσουν άδωλα, όταν δεν γνωρίζουν το ψέμα, δεν θέλουν να ξέρουν το ψέμα, όταν οι ίδιοι γονείς μεταξύ τους είναι ειλικρινείς, όταν και στη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους είναι ειλικρινείς. Έτσι λοιπόν οι ίδιοι στέκονται οι γονείς υποδείγματα για τα παιδιά τους λαμπρά. Αλλά και γενικά δεν είναι εκείνος που δεν λέει ψέματα ο άδωλος, αλλά όπως σας είπα ο ίσιος άνθρωπος. Είναι εκείνο που κάποτε ρωτήθηκε ο Κύριος, δεν είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο αυτό, είναι διασώζεται εις τα λεγόμενα λόγια του Κυρίου που διασώζει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, διάδοχος των Αποστόλων, αποστολικός πατήρ. Ότι πότε ερωτηθείς ο Κύριος έρχεται η Βασιλεία του Θεού, είπε, όταν το μέσα του ανθρώπου με το έξω είναι το ίδιο. Δηλαδή ο εσωτερικός και ο εξωτερικός άνθρωπος είναι το ίδιο, ο άδωλος άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μεγάλο κεφάλαιο ο άδωλος άνθρωπος. Αλλά είδατε ότι εδώ δεν χαρακτηρίζει μόνο τον Ναθαναήλ ο Κύριος άδωλον, αλλά και αληθή Ισραηλίτη. Αυτό θα παρακαλέσω, προσέξατε το. Υπάρχει και ψευδής Ισραηλίτης, βεβαίως. Είναι όλοι εκείνοι που δεν εδέχθηκαν τον Χριστό. Είναι όλοι εκείνοι που τον εσταύρωσαν και τον σταυρώνουν στο διημεκές μέσα στην ιστορία. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του και λέγει, τι να σας πω, σας το έλεγα μα ήμουν εκεί, και τώρα που σας γράφω κλαίγοντας σας το γράφω για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού που η κοιλιά τους είναι ο Θεός τους και την προσκυνούνε. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα στον υλισμό, στον χοντρό, στον παχύλισμο και αρνούνται το νόημα του Σταυρού, που είναι η άσκηση, που είναι η θυσία, είναι η προσφορά. Και τους αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Συνεπώς, αυτοί δεν είναι οι αληθείς Ισραηλίτες, αυτοί είναι οι ψευδείς Ισραηλίτες. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι οι αληθείς Ισραηλίτες όταν ο Χριστός ήρθε προσεκολύθησαν εις αυτόν και επετέλεσαν την Εκκλησία. Να ξεκινήσω από πού? Και μάλιστα όταν ο Κύριος ήταν Ειλινίπιον και πριν ακόμη ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ με τον Ιωάννη, ο Σιμεών ο Θεοδόχος, η Άννα η Προφήτης, όταν 40 ημερών ο Κύριος στο ναό προσφέρεται και λέγει η Άννα η Προφήτης εκείνη η 80 τόσο ετών γυναίκα, λέγει να αυτός είναι ο Μεσσίας, και το έλεγε λέγει σε όσους περίμεναν τον Μεσσία και τον επερίμεναν ορθά, όχι όπως χοντρά ή ληστικά τον περίμενε ο υπόλοιπος λαός. Δηλαδή ένα μικρό μέρος του λαού τον πίστευε. Αυτό το μικρό μέρος του λαού, προσέξτε, προσεκυρώθη εις την Εκκλησία, έγινε Εκκλησία, ανεγνώρισε τον Ιησούν και έγινε Εκκλησία. Αυτή είναι η αληθής Ισραηλίτε, η άλλη δεν είναι.
Και μέχρι σήμερα είδατε, δεν έχουν πιστέψει. Δεν είναι. Βέβαια ο όρος Ισραηλίτης έχει μια ευρεία έννοια. Δεν είναι μόνο στενή η έννοιά του. Ξέρετε ότι ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ. Ο Ιακώβ Ισραήλ ονομάστηκε όταν πρόκειται να μπει στην γη της επαγγελίας, φέροντας τα παιδιά του, την οικογένειά του και τα υπάρχοντά του από την γη, από την Μεσοποταμία, όταν εκεί βρέθηκε αυτεξόριστος. Εκεί όλη νύχτα παλεύει με τον Θεό και του λέει δεν σε αφήνω αν δεν ευλογήσεις. Σε ευλογώ, του λέγει ο Θεός, από εδώ και μπρος θα λέγεσαι Ισραήλ, δηλαδή ευλογημένος, δηλαδή ιδατημένος. Είναι λοιπόν ένας όρος ο οποίος είναι πολύ τιμητικός για τους Εβραίους, αλλά η έννοια όρος Ισραήλ πηγαίνει και στην Εκκλησία, στον κάθε πιστό. Ο κάθε πιστός είναι ένας Ισραηλίτης και ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, ο νέος τώρα για διάκριση με τον παλαιόν, είναι η Εκκλησία, είναι οι χριστιανοί, οι νέοι Ισραηλίτες, ο νέος Ισραήλ, ο λαός του Θεού, η Εκκλησία. Προσέξτε κάτι τι σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του 11,1. Όταν ο προφήτης Ηλίας κατηγορεί τους Εβραίους στο Θεό και του λέγει Κύριε, ξέρετε τότε είχε το Βόρειο Βασίλειο, προπαντός το Βόρειο Βασίλειο, είχε ήδη προσχωρήσει στην ιδωλολατρία. Βασιλιάς τότε ήταν ο Αχάβ, ο φοβερός εκείνος, βασιλιάς που είχε το και εφέρετο από τη μύτη, από εκείνη τη φοβερή γυναίκα της Σιροφινίκησα, την Ιεζάβελ, την ιδωλολάτρησα, που είχε εισαγάγει τη λατρεία των ειδώλων του Βάλ και λοιπόν. Απελπισμένος ο προφήτης λέει Κύριε, όλοι δεν σε λατρεύουν πια, όλοι έκαμψαν γόνι το Βάλ ή τη Βάλ, αρσενικό ή θηλυκό, δηλαδή προσκύνησαν τον Βάλ, τον Θεό Βάλ. Κανείς πια δεν είναι για σένα λάτρη σου, μόνον εγώ, εγώ μονότατος. Και του αποκαλύπτει ο Θεός του προφήτου και του λέει τα εξής, τα οποία μεταφέρει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Κατέ λοιπόν, λέγει ο Θεός, εμ' αυτό επτά κις χιλίους άνδρας ήτινες ούκ έκαμψαν γόνι τη Βάλ. Έχω αφήσει για τον εαυτόν μου, λέγει, ένα μικρό μέρος λαού που αυτοί δεν έκαμψαν γόνι, δεν ελάτρευσαν δηλαδή τον Βάλ. Και αυτοί είναι 7.000 άνδρες, λέγει εις τον προφήτη ο Θεός. Και λέγει τώρα στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, στη Γενή πια Διαθήκη. Προσέξτε αυτό, ούτως ουν και εν τον ίν καιρό, λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν. Έτσι και τώρα, λέγει. Έτσι και τώρα, εν τον ίν καιρό, που στην Γενή πια Διαθήκη, ο Θεός έχει ένα λίμα. Λίμα, λάμδα, έψιλον γιώτα, περισπομένη, μη άλφα. Λίμα, και θα πει υπόλοιπον. Αυτό το υπόλοιπον είναι ο λαός του Θεού. Αυτό το υπόλοιπον είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αυτό το υπόλοιπον είναι ο νέος Ισραήλ, εις το οποίο το στόμα δόλος δεν υπάρχει. Υπάρχει ειλικρίνεια. Αλλά θα πείτε ότι ο νέος Ισραήλ αυτός που παίρνει το όνομά του από τον Ιακώβ, που ονομάστηκε από το Θεό Ισραήλ, αυτός τι είναι τώρα? Ότι και ο Ιακώβ. Τι είναι ο Ιακώβ? Είναι ο ορών. Είναι ο βλέπων. Θυμηθείτε όταν πλάγιασε σε μια πέτρα. Ο Ιακώβ πηγαίνοντας, σας είπα, αυτεξόριστο στην Μεσοποταμία από προσώπου του αδελφού του Ίσαφ, είδε κλίμακα να στείλεται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό και πάνω ψηλά να στηρίζεται ο Θεός και άγγελοι να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Βέβαια, είναι το όραμα εκείνο που δείχνει τη σάρκωση του Υιού του Θεού που ενώνεται ο ουρανός με τη γη. Πώς είναι ο Ιακώβ? Είδε ο ορών. Εφ' εξής, ο Ιακώβ πολλές φορές είδε το Θεό. Πολλές φορές. Όπως και ο παππούς του, ο Αβραάμ. Συνεπώς ο Ιακώβ είναι ο ορών. Ο Ισραήλ είναι ο ορών.
Και τότε κάθε Ισραηλίτης και εις τον ίν και εις το λίμα τον ίν, το τώρα λίμα που υπάρχει μέσα στην ιστορία, ο κάθε πιστός είναι ο ορών, ο βλέπων. Ας ρίξουμε μια ματιά στον Αθαναήλ. Αντελήφθη ότι οράθηκε και ορά, ότι τον είδαν και βλέπει. Ποιος τον είδε? Σε είδα, λέει, κάτω από τη σικιά, λέει ο Χριστός. Σε είδα να κάνεις την προσευχή σου εκεί. Τότε εκείνος αρχίζει να βλέπει. Τι να βλέπει? Να βλέπει ότι στο πρόσωπο του Ιησού δεν ήταν ένας απλός Εβραίος, αλλά ήταν ο Υιός του Θεού. Και τι του λέγει? Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Πού το βλέπα? Έβλεπε τίποτε? Το βλέπα. Έτσι ο κάθε πιστός μέσα στην εκκλησία, ο πιστός που είναι ο αληθής Ισραηλίτης, το λαό του Θεού, είναι ο ορών, είναι, αγαπητοί μου, ο βλέπων. Αγαπητοί, τι μπορεί να βλέπει ο κάθε πιστός? Θα μου πείτε ίσως με απορία, για να είμαι θα σε ένα επίπεδο πραγματικότητος, ρεαλισμού. Τι μπορώ εγώ να βλέπω αν είμαι άδωλος πράγματι? Και αν πράγματι ανήκω στο λαό του Θεού και είμαι ο ειλικρινής Ισραηλίτης, ο ίσιος άνθρωπος. Αγαπητοί μου, πρώτα βλέπει, όπως και ο Ναθαναήλ. Και το είδε καλύτερα αργότερα. Στο πρόσωπο του Πέτρου υπόθηκε ότι είχε να πει και ο Ναθαναήλ και οι άλλοι μαθητές, ότι ο Ιησούς είναι ο Θεάνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα δεν αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Αν ναι, δεν είναι οι ορώντες, δεν είναι οι βλέποντες, και συνεπώς δεν ανήκουν στο λαό του Θεού, συνεπώς δεν ανήκουν στο λίμα, άρα δεν είναι οι αγαθοί Ισραηλιτέ, και συνεπώς δεν είναι οι άδωλοι. Ακόμη, τι άλλο βλέπει? Βλέπει ότι είναι παιδί του Θεού. Έχει συνείδηση του πράγματος ότι είναι παιδί του Θεού. Βλέπει ακόμα τις επαγγελίες του Θεού ότι είναι αληθείς. Ο Θεός έδωσε πολλές υποσχέσεις. Αυτές τις βλέπει. Να πραγματώνονται διαρκώς υποσχέσεις που αφορούν στην Εκκλησία, στην ιστορία, και υποσχέσεις που αφορούν στο πρόσωπό του. Πού και πόσες φορές λέγει η Αγία Γραφή, θα ειδείς, λέγει, τους εχθρούς σου. Θα πέφτουν χάμω. Θα ειδείς εκείνο και εκείνο. Θα ειδείς τούτο και εκείνο. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού που αναφέρονται στα πρόσωπα. Και ο πιστός άνθρωπος τα βλέπει αυτά και μένει κατάπληκτος. Με άλλα λόγια, ζει ο πιστός μέσα σε ένα διαρκές θαύμα. Αν μου πείτε, πάτερ μου, είδες κανένα θαύμα εσύ? Αν σας ρωτήσω, είδατε κανένα θαύμα εσείς? Αν ανήκομαι μέσα στο λαό του Θεού, σε αυτό το λίμα του Θεού, θα σας έλεγα, μα βλέπουμε διαρκώς, ζούμε μέσα σε ένα θαύμα. Και μόνο γιατί ακριβώς γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό σε μια ξεχαρβαλωμένη εποχή, αυτό είναι ένα θαύμα. Αλλά ζούμε το θαύμα καθημερινά σε κάθε μας βήμα. Μα το κάθε τι είναι ένα θαύμα? Όχι όταν όλα έρχονται ευνοϊκά, αλλά μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις βλέπει πολλάκι στο χέρι κανείς του Θεού. Διότι δεν είναι να έχω να φάγω και να πιω. Πολλάκι είναι και αυτό, κάποτε όμως το αναιρεί ο Θεός. Αλλά είναι όταν βλέπει κανείς πως ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία του καθενός για να του γράψει τη σωτηρία, την ιστορία της σωτηρίας. Αυτό είναι καταπληκτικό. Και έτσι αναγνωρίζει ότι οι επαγγελίες του Θεού, οι υποσχέσεις δηλαδή του Θεού, είναι αληθείς. Ακόμη λέγει εκείνο το θαυμάσιο του Ψαλμοδού 15,8. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπάντως. Έβλεπα, λέγει, τον Κύριο μπροστά μου συνεχώς. Ακούστε, διαπάντως, ενώπιον μου διαπάντως. Παντού τον βλέπω. Είναι ο ορών. Ο βλέπων, Έτσι, όταν μελετά την Αγία Γραφή, παντού βρίσκει τον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν. Οι Εβραίοι, τι παραδείγματι, το έχω διαβάσει αυτό σε περιοδικά δικά τους, ότι
Πουθενά ο Ιησούς δεν είπε ότι είναι Υιός του Θεού. Ο πιστός διαβάζει. Δεν υπάρχει στίχος της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, που να μην δίνει τη μαρτυρία ότι είναι ο Υιός του Θεού οντολογικά, κατ' ουσίαν δηλαδή, από την ουσία του Πατρός. Όχι κατά χάρη, όπως είμαστε εμείς παιδιά του Θεού κατά χάρη, αλλά κατ' ουσίαν. Γιατί, τούτοι δεν βλέπουν, αυτοί βλέπουν. Ακόμη, όταν προσεύχεται, έχει την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού. Πολλοί μου λέγουν, προσεύχομαι αλλά δεν έχω καμία αίσθηση τίποτε. Ο Θεός είναι πολύ μακριά. Πού με βλέπει ο πιστός, ο όρον, ο βλέπων, έχει βαθύν την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν. Γι' αυτό και εκεί πάει κάποτε να πει κάτι. Θα σου πω από μια δική μου εμπειρία, επιτρέψατε μου το, να μου το συγχωρήσετε. Πάω να δικαιολογηθώ για κάτι. Κάποιος κάτι μου έκανε. Και πάω να δικαιολογηθώ. Κύριε, δεν βλέπεις ότι το πράγμα είναι έτσι? Μόλις πάω να δικαιολογηθώ, δεν μπορώ να δικαιολογηθώ. Εκεί γίνεται κάτι άλλο, ένα αποδογύρισμα μέσα στην ψυχή και βλέπει κανείς τα πράγματα αλλιώτικα. Αισθανόμενος ότι έχει μπροστά του ένα πρόσωπο που μιλεί. Και όχι ερήμην ομιλεί. Δηλαδή ερήμην είναι ότι μιλάει στον εαυτό του. Δεν μιλάει στον εαυτό του. Ο πιστός ανοίγει διάλογο και παίρνει απάντηση. Ενώ πας με τη διάθεση να δικαιολογηθείς, κατόπιν λες, όχι εγώ φταίω Κύριε. Μα τώρα πώς? Ήρθε και σου δώσε τον φωτισμό ότι εσύ έφταιγες και μη πηγαίνεις να δικαιολογήσαι. Ναι, αλλά σας είπα ένα μόνο μικρό σημείο. Οι πείραν οι λιφώτες μαρτυρήσουν. Είναι αυτοί που έχουν πάρει την πείρα, μπορούν να μαρτυρήσουν. Ακόμη αγαπητοί μου, η παρουσία του Χριστού έχει περάσει μέσα στη συνείδησή τους, μέσα στο ασυνείδητό τους, μέσα στο κύτταρό τους. Όταν κινούνται οπουδήποτε, στην πόλη, στην αγορά, στο σπίτι, στο κρεβάτι, στο βουνό, στο αεροπλάνο, στη θάλασσα, παντού, έχουν μια αίσθηση ότι δεν είναι μόνοι. Ότι είναι παντού ο Χριστός. Ότι τους βλέπει, ότι τον έχουν αδελφών και πατέρα, πατέρα και αδελφών. Αυτή όλη η κατάσταση ακριβώς είναι η όραση. Αυτό που λέμε, ο πιστός που βλέπει. Και συνεπώς είναι στο λίμα. Είναι και ανήκει στο λαό του Θεού. Αγαπητοί μου, μέσα στην Εκκλησία δυστυχώς δεν είναι όλοι οι αληθείς και οι άδωλοι Ισραηλίτες. Όλοι ευαπτίστησαν εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, αλλά δεν είναι όμως όλοι ο λαός του Θεού. Και ότι δεν είναι, σαφώς το λέγει ο Χριστός, και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σαφώς το ξεχωρίζει όταν λέγει εκεί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως στον άγγελο της Σμύρνης, λέει τον επίσκοπο της Σμύρνης, τα εξής: και την βλασφημίαν, λέει ο Χριστός στον Ιωάννη να πει στον άγγελο της Σμύρνης, και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ούτε εσύ, αλλά συναγωγή του Σατανά. Και για τη βλασφημία εκείνη που μερικοί Ιουδαίοι λέγουν ότι είναι Ιουδαίοι και ανήκουνε στο λαό του Θεού, δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά. Αδελφοί μου, υπάρχουν χριστιανοί που μπορούν να αποτελούν συναγωγή του Σατανά? Υπάρχουν, έτσι φαίνεται. Να προσέξουμε λοιπόν, να προσέξουμε να μην γίνουμε οι χαλασμένοι άνθρωποι. Αμαρτίες κάνουμε. Και διαφορά εκείνου που κάνει και εκείνου, όλοι που κάνουν αμαρτίες, εκείνους που είναι πιστός και είναι άπιστος. Και ο πιστός πέφτει και ο άπιστος πέφτει. Αλλά ο πιστός σηκώνεται. Ο πιστός μετανοεί. Συνέρχεται. Ζητά συγγνώμη από τον Θεό. Συνεπώς πρέπει να μην χρονίζει η αμαρτία μέσα μας. Αν χρονίσει, τότε θα μας χαλάσει. Χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, χαλασμένος άνθρωπος. Δεν είναι ο αμαρτωλός ο χαλασμένος. Κάποτε έχουμε πόρνες γυναίκες, έχουμε βλασφήμους ανθρώπους και δεν είναι χαλασμένοι.
Χαλασμένος άνθρωπος είναι αυτός που χάλασε η προαίρεσή του. Αυτός που πια δεν είναι ο άδολος. Έχουμε πόρνες γυναίκες που είναι άδολες. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε και παίρνω τη μαρτυρία του. Λέει στους Φαρισαίους και τους γραμματείς, τους χαλασμένους αυτούς ανθρώπους, τους στραβούς στην ψυχή, οι πόρνες και οι τελώνε προάγουσιν ημάς στην βασιλεία των ουρανών. Είναι πιο μπροστά από σας. Καταπληκτικό. Καταλάβατε τι είναι ο χαλασμένος άνθρωπος. Αλλά όταν χρονίζει η αμαρτία, ο άνθρωπος χαλάει. Γι' αυτό ας προσέξουμε να μην χρονίζει μέσα μας η αμαρτία. Άκουσες αδελφέ μου για τον Χριστό? Σπεύσε όπως ο Ναθαναήλ. Μετανόησε. Προχώρησε. Ζήσε την πνευματική ζωή και τότε θα δεις, όπως το υπεσχέθη ο Κύριος, οι ουρανοί να ανοίγουν και να δέχονται εσένα και να σου αποκαλύπτουν και διαρκώς να σου αποκαλύπτουν εκείνος που απεκαλύφθη τον Υιόν του Θεού.